Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Δε φιωνα Μανδελνάκη. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Χιονοπτώσει όχι μόνο στη δική μα την περιοχή, αλλά και στην Τουρκία, όπου πλήττεται, πλήττονται πολλέ περιοχέ τη χώρα από τι ισχυρέ χιονοπτώσει. Στην Κωνσταντινούπολη τα εκχιονιστικά καθαρίζουν του δρόμου, όπου έχουν γίνει έτσι και μικροατυχήματα, χωρί όμω να έχουν σημαντικού τραυματισμού. Και τα αεροπλάνα έχουν πρόβλημα. Τα αεροπλάνα κυρώθηκαν οι τουρκικέ αερογραμμέ, ακύρωσαν 49 πτήσει εξαιτία τη κακοκαιρία. Τόσο προ προορισμού του εσωτερικού, τελαπαρισμένα αυτοκίνητα, βλέπει εδώ και από ψηλά. Την Κωνσταντινούπολη, πώ ε, ε, είναι χιονισμένη. Ο κόσμο προσπαθεί να πάει στι δουλειέ του, αν και δεν θα έχουν καμία συνέπεια και όσοι δεν καταφέρουν να πάνε, βλέπει εδώ ότι το χιόνι έχει κλείσει αρκετού δρόμου. Ε, να σου πω ότι ο κυβερνήτη Κωνσταντινούπολης Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι τα σχολεία αλλά και ορισμένα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά με το φόβο του παγετού. Ε, ενώ σε πολλέ επαρχίε εκατοντάδε χωριά παραμένουν αποκλεισμένα. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Να πάμε στη Χιλή, όπου ένα 15χρονο σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό όταν έβγαλε ένα όπλο στο κέντρο της πόλη Βαλπαραίσο και άρχισε να πυροβολεί όποιον περνούσε από μπροστά του. Τελικά τραυμάτισε, μόνο τραυμάτισε, δεν σκοτώθηκε κανεί. Τραυματίστηκαν έξι άτομα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έκανε δύο συλλήψει. Ο ένα από του δύο ήταν και ο έφηβος, ο 15χρονο. Οι πυροβολισμοί έγιναν κοντά στο κτίριο του Εθνικού Κογκρέσου τη ε, χώρα. Οι τραυματίε μεταφέρθηκαν αμέσω στο νοσοκομείο. Ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση να δει τα αίτια, να δει τι συνθήκε και όλα αυτά. Και... Τώρα θα πάμε στην υπόθεση Μισόνη να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία δίπλα από το δικινητήριο αεροσκάφο που έβγαλαν στο Λο ρόκε στη Βενεζουέλα το ζεύγος Μισόνη και οι φίλοι του, λίγο πριν απογειωθούν την Παρασκευή και χαθεί η πτήση του στον αέρα. Και οι τέσσερι εδώ ποζάρουν χαμογελαστή, φυσικά δεν γνωρίζουν τι θα του συμβεί. Στι έρευνε πάντω που γίνονται εντατικά τι τελευταίε τέσσερι μέρε συμμετέχουν και 385 θελοντές Στο σημείο θα φτάσει και ένα ιταλικό πλοίο με ωκεανογραφικό εξοπλισμό για να βοηθήσει στι έρευνε. δεν πιστεύουν και... ότι έχει γίνει τελικά. Έπεσε το αεροπλάνο. Κοίταξε να το Δωρή, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα από αυτά είναι και η πτώση του αεροσκάφου. Τώρα υπάρχει μία δήλωση ενό πιλότου άλλου αεροσκάφου, οποίο, ο οποίο είπε ότι απογειώθηκε ε, μετά από τον που μετέφερε του Μισόνι και ο οποίο είπε ότι είδε ξαφνικά το αεροπλάνο να χάνεται μέσα σε ένα σύμπλεγμα ε, από σύννεφα και ξαφνικά να βγαίνει και μία λάμψη. Ε, τώρα αυτό πιθανό, δείχνει το ενδεχόμενο ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει υποστεί βλάβη το αεροσκάφο. Όμω ε, υπάρχει και το σενάριο τη αεροπειρατεία. Μα, μάλιστα. Θα δούμε στι επόμενε μέρε. Σα ευχαριστώ πάρα μέρες. πολύ. Καλό μεσημέρι.